η οποία είναι η μόνη η οποία έχει συντάξει σε ανύποπτο χρόνο, δηλαδή πριν 3 χρόνια, πλήρη κώδικα ηθαγένειας. Και νομίζω ότι η παρουσία της εδώ θα μας διαφωτίσει πάρα πολύ. Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Κύριε Πρόεδρε. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι ήταν ανεπίτρεπτο αυτό που έκανε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας. Κρίνεται με αυτόν τον τρόπο την εισήγηση και την πρόταση που κάνει η συμπολίτευση. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό το πράγμα. Θα μπορούσε να διαφωνήσει και να πει δεν το θέλουμε. Δικαίωμά του. Αλλά να κρίνει αυτά που προτείνουμε και μάλιστα να λέει ότι προτείνουμε και τον πρόεδρο και ο κύριος Γεωργιάδης πρότεινε συγκεκριμένα άτομα. Και κυρίως όταν καλούμε κάποιο φορέα, ο φορέας εκπροσωπείται δια του πρόεδρου του. Άρα δεν καταλαβαίνω τον λόγο για ποιο σκοπό ή αν θέλετε τον καταλαβαίνω και θα έρθει όλα στην πορεία του νομοσχεδίου, θα πούμε αυτά τα πράγματα, δεν είναι επί της ουσίας τώρα συζήτηση. Για ποιο λόγο προσπαθούν από τώρα να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Είναι απαράδεκτο αυτό που έκανα, κύριε συνάδελφε. Δεν είναι σωστό που κάνατε αυτό. Και δεν πήρε ο κοινοβουλευτικός. Θα μπορούσατε να διαφωνήσετε με την πρόταση και δικαίωμά σας. Αλλά όχι να κρίνετε και να λέτε επίσης ότι η Εθνική Επιτροπή έφτιαξε το νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο το έφτιαξε το Υπουργείο Εσωτερικών. Και το Υπουργείο Εσωτερικών παίρνει προτάσεις από όλους τους φορείς και από όλα τα κόμματα. Και έκανε και διαβούλευση. Και την έλαβε σοβαρά υπόψη. Νόμιζα ότι είναι κορυφαίο πολιτικό όργανο. Εντάξει τώρα κύριε Νάκο, τώρα σας παρακαλώ. Λοιπόν, καταρχήν, συγγνώμη. Καταρχήν μπερδέψατε την Ένωση με την Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου είναι όργανο παρά τον Πρωθυπουργό και μετέχουν όλα τα κόμματα. Άρα μην μιλάτε για πράγματα που δεν ισχύουν. Λοιπόν, η αρχική πρόταση που έκανε η συμπολίτευση είναι συνήγορος του πολίτη, είπατε αρμοστία, Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να βάλουμε και την ΚΕΔ και οπωσδήποτε και μπορούμε να βάλουμε, δεν ξέρω για την ΕΝΑΕ αν πρέπει, μπορούμε να βάλουμε και την ΕΝΑΕ, αλλά εντάξει, νομίζω ότι αρκετός είναι ο ένας φορέας της αυτοδιοίκησης, την ΚΕΔ, να βάλουμε την ΚΕΔ, μιλάω για αυτές τις τρεις που κατά τη γνώμη μου δεν μπορεί να τίθεται θέμα, όπως είναι ο συνήγορος, η ΥΠΑΤΗ Αρμοστία, η Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και η ΚΕΔΚΕ. Από εκεί και μετά για τα σωματεία των μεταναστών και για τα υπόλοιπα, κάνουμε μια συζήτηση. Κύριε Υπουργέ, αν έχετε κάτι να πείτε, αλλιώς να δούμε πώς και οι άλλοι βουλευτές τι λένε. Ναι, κύριε Παυλόπουλε. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου πρώτον, αν και δεν πιστεύω ότι θα ακουστεί η φωνή μου, γιατί το έχω πει απολωστή φορά, οι ανεξάρτητες αρχές έχουν ένα συγκεκριμένο ρόλο. Είναι συνταγματικώς κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές με συγκεκριμένο ρόλο και συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Δεν είναι φορείς με την έννοια που εδώ καλούμε φορείς. Έχουν την αρμοδιότητά τους. Ο κύριος Καμινής είχε έρθει, όχι ως φορέας, είχε μετάσχει στη συζήτηση και θυμάστε και τις απαντήσεις που είχε δώσει. Κατόπιν τούτου, εάν γενικεύσουμε αυτή την πρακτική, σας διαβεβαιώ θα κάνουμε λάθος. Άρα, είναι θεσμική αντίρρηση, κάθε άλλο παρά ουσιαστική, με την έννοια δηλαδή ότι θα είχα αντίρρηση να έρθει ο κύριος Καμίνης εδώ. Αλλά είναι θεσμικό το πρόβλημα και σας παρακαλώ σκεφτείτε το. Δεύτερο, για το θέμα των ενώσεων των μεταναστών, το οποίο ελέγχθηκε προηγουμένως. Κύριε Πρόεδρε, όλοι ξέρουμε και το ξέρει και ο κύριος Υπουργός και οι Υπουργοί. Έχουμε πάμπολες ενώσεις. Δεν υπάρχει μία αντιπροσωπευτική ένωση μεταναστών. Εάν καλέσουμε μία ή δύο, οι οποίες δεν εκπροσωπούν όμως το σύνολο και δημιουργούμε μερική εικόνα και επιπλέον με ποιο δικαίωμα εμείς θα επιλέξουμε τον Α ή τον Β. Με ποια αίσθηση αντιπροσωπευτικότητας. Δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο το οποίο να αφορά τον τρόπο αντιπροσώπευσης εκτός από τους νόμους περί σωματείων που ισχύουν για όλους. Κατά από αυτές τις προϋποθέσεις, θεωρώ ότι δεν θα προσθεθεί τίποτα από πλευράς ενημέρωσης Επιτροπής, αλλά και θα δημιουργηθεί εσωτερικό ζήτημα πέραν των παρεξηγήσεων που μπορεί να δημιουργηθούν γιατί εκλήθη ο Α ή ο Β. Συμφωνώ για την ΚΕΔΚΕ και την ΕΝΑΕ που έχουν πραγματικά να συνεισφέρουν ιδίως στο μέτρο κατά το οποίο εδώ πράγματι θα αναλάβουν ένα σημαντικό ρόλο. Και το τρίτο που θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Υπουργό, δεν ξέρω αν συνέβη και δεν το ξέρω εγώ προσωπικά, αλλά όπως είναι γνωστό έχει θεσμοθετηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά δεν έχει σημασία, είναι ισχύον νόμος του κράτους. Η Εθνική Επιτροπή για τη Μετανάστευση, το Εθνικό Συμβούλιο.
Δεν ξέρω αν συνεκλήθη για να αποφανθεί και αυτό να πει τη γνώμη του. Όσο καιρό είχα τα καθήκοντα αυτά, πάντοτε σε οποιαδήποτε θεσμική μεταβολή, ακόμα και ίσονο σημασία, όχι σε τόσο μεγάλη μεταβολή όπως είναι αυτή, συνηθίζαμε να την καλούμε. Αλλά μήπως θα έπρεπε τουλάχιστον ο πρόεδρος αυτής να κληθεί, είναι ένα θεσμικό όργανο. Το οποίο έχει ως στόχο και εκεί εκπροσωπούνται όλοι από την ΑΔΔΗ, από τη ΓΕΣΕ, από οποιουσδήποτε. Αν δεν συνεκλήθει, και δεν είναι κακό να μην συνεκλήθει, μπορεί να μην συνέβη, μπορεί να μην το σκέφτηκε κανείς. Αλλά τουλάχιστον τον πρόεδρό της θα πρέπει να τον φωνάξουμε. Γιατί είναι ένα θεσμικό όργανο. Πρότασή μου λοιπόν είναι, επίσης και τελευταίο, γιατί τα παπποντιακά σωματεία, αν είναι θέμα ομογενών, είναι οι βορειοϋπηρετικές οργανώσεις, είναι τόσα πράγματα. Δεν μπορεί να καλέσουμε μόνο μία και εκεί να σπείρουμε πάλι το διχασμό ή να κάνουμε διάκριση. Κυρίες και συνάδελφοι, ξέρουμε πολύ καλά την ουσία του νομοσχεδίου, το έχουμε μελετήσει, το έχουμε δει. Άλλοι συμφωνούν, άλλοι διαφωνούν. Το ζήτημα είναι να καλέσουμε ανθρώπους που θα μας προσθέσουν κάτι παραπάνω από αυτό που ήδη ξέρουμε. Όχι να δημιουργήσουμε περισσότερα προβλήματα. Κατόπιν τούτου, η πρότασή μου είναι, για λόγους θεσμικούς που τόνισα, όχι ως συνήγορος του πολίτη, και έδικε ΕΝΑΕ, η Επιτροπή για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που πράγματι είναι θεσμικό όργανο παρά το Πρωθυπουργό, όπως είναι γνωστό, ο πρόεδρος της Επιτροπής για τη Μετανάστευση, και από εκεί και πέρα να μην κληθούν άλλοι φορείς, γιατί θα πρέπει να καλέσουμε πάρα πολύ περισσότερους. Και όχι μόνο αυτούς οι οποίοι ακούστηκαν. Με αυτή τη σκέψη, δηλαδή, απλώς αντικρούω το επιχείρημα το οποίο ελέγχθηκε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει κανείς άλλος που να πει τη γνώμη του? Ναι. Καταρχήν, κύριε συνάδελφοι, ακούμε τους φορείς. Η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ. Πώς μπορεί να εξεταστεί ως φορέας για να μας πει η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ με ποιες διαδικασίες η Ελλάδα θα δίνει την ηθαγένεια? Διότι εδώ αυτό συζητάμε. Δεν συζητάμε ούτε δικαιώματα μεταναστών, ούτε δικαιώματα προσφύγων. Μιλάμε για μια δραστηριότητα που είναι στο σκληρό πυρήνα του κράτους, αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ αυτό, όπως πολύ καλά γνωρίζεται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ύπατη αρμοστία για τους πρόσφυγες να μας πει τι? Με ποια αρμοδιότητα? Πρώτον αυτό. Δεύτερον, η Επιτροπή, η οποία λέτε για τα δικαιώματα του ανθρώπου παρά το Πρωθυπουργό, έχει τοποθετηθεί. Τις ξέρουμε τις θέσεις της. Και αφού είναι και παρά το Πρωθυπουργό και ενημερώνει τον Πρωθυπουργό, προφανώς μπορεί να μας μεταφέρει αυτές τις θέσεις ο κύριος Υπουργός. Στο συνήγορο του πολίτη υπάρχει βέβαια αυτό το θέμα που θέτει κατά κόρον ο κύριος Παυλόπουλος όταν είναι εξέταση φορέων. Η άποψή μας είναι ότι και οι ανεξάρτητες αρχές μπορούν να εξεταστούν ως φορείς. Δογματικό είναι το θέμα περισσότερο. Και εμείς επιμένουμε να κληθεί τουλάχιστον η Εθνική Επιτροπή Σωτηρίας υπό τον κύριο Χατζάρα ή ο Σύλλογος Θησέας υπό τον κύριο Κατσανέβα. Είναι άνθρωποι που θα βιώσουν αυτοί οι σύλλογοι τις συνέπειες αυτού του νομοσχεδίου και έχουμε επιλέξει συλλόγους που τα πρόσωπα έχουν μια σημειολογική αναφορά για το κυβερνών κόμμα. Διότι αν μη τι άλλο, ούτε ο κύριος Χατζάρας ούτε ο κύριος Κατσανέβας μπορούν να κατηγορηθούν ως ακροδεξιοί. Ας έρθουν εδώ πέρα για να δούμε οι άνθρωποι της Αθήνας πώς θα βιώσουν αυτό το οποίο ετοιμάζει να φέρει το ΠΑΣΟΚ. Θα συνεισφέρουν πολύ περισσότερο από θεωρητικές συζητήσεις με το συνήγορο του πολίτη, με την Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ. Και επιμένουμε σε αυτή την κλίση. Υπάρχει, κύριε Γεωργιάδη, υπάρχουν δεκάδες φορείς στο κέντρο της Αθήνας. Δεκάδες, άμα θέλετε να σας τους καταγράψω. Με την ίδια ευαισθησία που έχει αυτός ο φορέας. Με την ίδια. Να τους φέρουμε όλους, κύριε Πρόεδρε. Γίνεται, δεν να γίνεται. Να τους φέρουμε όλους, κύριε Πρόεδρε. Δεν προτείνουμε, κύριε Πρόεδρε. Άμα εσείς προτείνετε άλλους, θα δεν ψηφίσουμε. Άλλος. Ναι. Νομίζω ότι ο συνήγορος του πολίτη έχει ένα πολύ κρίσιμο και σημαντικό ρόλο, γιατί έχει συλλέξει από άπειρα περιστατικά παρατηρήσεις που είναι χρήσιμο να κατατεθούν εδώ για τη διευκόλυνση του έργου της Διαρκούς Επιτροπής. Θέλω επίσης να σημειώσω ότι οι αδελφότητες των βορειοϋπηρετικών οργανώσεων έχουν συστήσει ομοσπονδίες και έχουν ορίσει συντονιστή ομοσπονδιών αδελφοτήτων βορειοϋπηρετικών οργανώσεων, που είναι πολύ χρήσιμο να ακουστεί η άποψή τους. Και επίσης υπερθεματίζω στο αίτημα που ακούστηκε να προσκληθεί και η Ένωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που έχει επίσης κάνει πολλή δουλειά για την ηθαγένεια και με επιστήμονες και διακεκριμένους
ειδικούς που έχουν μελετήσει το θέμα, μπορεί να συνεισφέρει πάρα πολύ σε αυτή την πολύ σημαντική συζήτηση που θα γίνει στην Επιτροπή. Λοιπόν, υπάρχει άλλη άποψη? Τώρα η διαδικασία για να το ψηφίσουμε αυτό πώς είναι, να πούμε, να κάνω την πρόταση. Μέσα λοιπόν από τις προτάσεις, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Να πει τη γνώμη του κύριος Υπουργός. Να πει τη γνώμη του κύριος Υπουργός και μετά θα κάνω την πρόταση. Η γνώμη δική μας είναι, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, εξής. Σε ό,τι αφορά την παρουσία του συνήγορου του πολίτη κατά τα πρότυπα και της παρουσίας του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού όταν συζητήσαμε στην Επιτροπή το νομοσχέδιο για τις προσλήψεις, νομίζω ότι θα είναι απολύτως χρήσιμη και απαραίτητη και για θεσμικούς και για ουσιαστικούς λόγους.